δημοτικές συμβουλές. Δεν είναι η Μαρία. Ακούσα. Το βέσο. Σπαρότης. Okay. Το βέσο Ισούδης. Βάμπου Κασεμανουή. Ιδάτης Μικόλος. Το δωράκης Δηματής. Αδάμιος Βασίλης Γιαννήσης Δημήτρης. Πάντας Ελευθέριος. Βαγγέλα Ιωάννη, Κινιακό Δημήτρη, Καρνάκο Γιώργο, Τσαό Ισπύρο, Μουστάκα Νικόλαο, Μαντρία Αθηνά, Δυτικό Αναστασία, Μαμάη Ανδρονίκη Καλή, Αντώνα Πλατώνη, Σωμά Γιώργο Καπάκη, Γιάννη Μαμάη Αναστασία, Απόν Στεφάνο Νικόλαο και Κυρία Βενετική. Πάμε τώρα κορέκτορου. Θα φωνάξουμε όλου του παρόντε, αν κάποιο είναι και δεν έχει ακούσει το όνομά του μα το πει. Μαδράκα Χρήστο Μπουκοτή. Κέπτη Νικόλαο. Αθανασίου Καλλιόπη, Μαμάης Ευάγγελος, Σταμάτια Δημήτριος, Λεμπέσης Πέτρος, Κωνσταντής Νικόλαος, Μέξης Ανδρέας, Τεριδήμας Ανδρέας, Βολή Κάνα, Μουστάκας Δημήτρης, Δάνα Βασίλης, Καλλιπρόεδρος του Ινστιτούτου Σπορτίου. Είναι κάποιος που είναι παρόν και δεν έχει συνομά του. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, κυρία Βουλή, να δώσω ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα. Θα σας καλωσορίσω στο συνεδριακό κέντρο του Δημοτικού Σχολείου Γαβρίου, που είχε μειωθεί και κατασκευάστηκε από τον Άγιο Μυστορείο Αλληλεινό. Στην πρώτη συνεδρίαση, όπως είχε υποσχεθεί η διοίκησή μας, στην Ιδρούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ απόψε. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους που μας κάνει την τιμή να έρθουμε στην Ιδρούσα και να συζητήσουμε θέματα που αφορούν το Γαβρίο και τα υπόλοιπα μέρη της Ιδρούσας. Ευχαριστούμε. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ναι. Καλωσορίσατε όλοι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται στη Δημοτική Ενότητα της Ιδρούσας και συγκεκριμένα εδώ στο καινούργιο Δημοτικό Σχολείο του Γαβρίου. Θα ήθελα να συμπληρώσω. Χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο, ειδικά από την περιοχή μας, που είναι εδώ σήμερα και δίνει άλλο τόνο και στις αποφάσεις που παίρνουν οι σύντροφοι. Θέλω απλά να συμπληρώσω ότι αυτό το χώρο εδώ πέρα του σχολικού συγκροτήματος τον διασφάλισε σαν περιουσιακό στοιχείο του Δήμου ο αείμνηστος Απόστολος Νταρής και ήταν αυτός που οραματίστηκε να γίνει και να ξεκινήσει και η ιστορία του σχολικού συγκροτήματος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίζω πραγματικά αυτή την πρώτη συνεδρίαση στον χώρο εδώ της Ιδρούσας και εύχομαι να υπάρξουν και άλλες. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα τα οποία απασχολούν αυτή την περιοχή. Και εφόσον γίνονται τέτοιες συνεδριάσεις μέσα στον χώρο αυτό, όπως και σε κάθε περιοχή, θεωρώ ότι είναι μια κινητοποιητική κατάσταση, ώστε και οι συμπολίτες μας να έρχονται κοντά και να μπορούμε όλοι μαζί να ανταλλάσσουμε απόψεις και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την περιοχή. Πρώτη φορά αυτό που πολλοί δήμαρχοι υποσχέθηκαν, να πηγαίνουν στις τοπικές κοινωνίες, να σας ακούν και να συνεδριάζουν μαζί τους και την πραγματικότητα. Να ευχαριστώ τον κύριο Αντώνο που το αναγνώρισε, σημειώνοντας την παρουσία του κόσμου. Έκανε μία που φέσα την κυρία του στον μαμά που μας έπρεσε για να φέρουμε. Να πω ότι είναι μια πολύ συγκινητική μέρα γιατί πράγματι οι δύο πρώτες συνεδριάσεις εκτός της πρωτεύουσας του νησιού γίνανε σε δύο χώρους που μελέτησε και κατασκεύασε ο Γιάννης Ουμπινός. Είναι κάτι το οποίο αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να είναι υποδομής για τις τοπικές κοινωνίες. Αυτά τα έργα υποδομής είναι για μας προτεραιότητα. Ήδη να ενημερώσω το Σώμα για δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι την Πέμπτη παραλαμβάνουμε τη μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο της χώρας. Ήδη έχουμε παραλάβει την αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία πέρασε ήδη Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στην Τίνο, μια χορηγία από τον εφοπλιστή κ. Καμπάνη. Και επίσης,
γιατί είναι σημαντικό μία νίκη να έχει ακουστά, να έχει ανοιχτά τα αυτιά τη. Και βρεθήκαμε και σε τοπικά site εδώ τη περιοχή που επικαλέστηκαν τη δίμηνη ύπνωση τη διοίκηση. Θα σας ενημερώσω ότι στις 18 Ιανουαρίου στο πολυχώρο του Κορθίου, σε συνέχεια σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εδώ, θα ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Ο Δήμος διοργανώνει μία εκδήλωση όπου θα έρθουν οι επενδυτές των αιωλικών πάρκων να μας πούν και αυτή την δική τους άποψη. Σας το λέω από τώρα να είστε ενημέρωτοι. Η ώρα, η ημερομηνία και ο χρόνος έχει καθοριστεί. Η ώρα θα ανακοινωθεί σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αρχίζουμε με το θέμα της υπηρεσίας διάταξης. Να σας πω, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο και επειδή το θέμα το οποίο υποθέτω ενδιαφέρει όλους είναι το 16ο, θα πάμε όπως δυνατόν γρηγορότερα τα 15 από τα θέματα, δεν νομίζω ότι έχει κάποια δυσκολία. Επειδή υπάρχει ένα αίτημα από τον κύριο Αδάμη, από τα πολλά που έχουν έρθει από την κοινότητα και από τον κύριο Αδάμη και από τους οποίους συμβούλους για τα θέματα του Αυρίου, να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι λίγο βιαστική για να προλάβουμε την καθοριστική ημερομηνία ως προς την πραγματοδότηση του ΣΥΛΟ. Θεσμεύουμε ότι στο πρώτο δίμηνο του 2020 θα γίνει μια νέα συνεδρία στο Γαβρίο που θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα όπως είναι το πάρκινγκ που θέσει ο κύριος Αδάμης. Την τρίτη φάση του λιμένα, το περιφερειακό του Γαβρίου και όποια θέματα θα συγκεντρωθούν για το Γαβρίο. Άρα, σήμερα δεν μπήκαν αυτά τα θέματα για χάρη του χρόνου και οι δέσμες είναι συγκεκριμένες σχέση με το πρώτο δείγμα του 2020. Να συμπληρώσω σε αυτό και επίμα που βλέπετε ότι έχει φύγει από το Προεδρείο προς την προσκάνωμα διεύθυνση τριγών υπηρεσιών με τα αιτήματα του απόφαση κοινοτική κοινότητα Γαβρίου και του έτοιμου του κ. Αδάμη Βασίλη, με το οποίο παρακαλούμε την κοινή υπηρεσία να μας ενημερώσει ποιες ενέργειες απαιτούνται να προηγηθούν του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου τα θέματα δημιουργία δύο πάρκου στο Γαβρίο και προέκταση των πεζοδρομίων να εισαχθεί στην ενέργεια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφαση. Ξεκινάμε λοιπόν το πρώτο θέμα. Αυτό που να συμμετηθώ πέρα, ότι στο τελευταίο θέμα θα κατηγηθεί απόλυτα ο κανονισμό. Εξηγήσω και πριν το 14ο θέμα, τι ακριβώς εννοώ. Αν απαραίτητο το σωστό, γιατί διαφορετικά με τόσο κόσμο δεν θα μπορέσουμε όχι απόφαση να πάρουμε, ούτε και σύνθεση να κάνουμε. Ζητώ την κατανόησή σας. Θα πούμε πριν το 14ο θέμα ακριβώς τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε και παρακαλώ να ακολουθηθεί και ως το χρόνο, αλλά και ως προς τα πόσα. Θέμα πρώτο. Έγκριση ονομασίας πλατείας κατά κύμα. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση πρόκειται για την. Υπάρχει λοιπόν το αίτημα από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καταγγείλου, τον κύριο Ανδρέα Αλέξη. Κύριε Δήμαρχε, εκ μέρους όλων των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Καταγγείλου, σας παραθέτω τα απόλυτα. Μετά το πρόσφατο γάμο της αγαπημένης μας ιατρού Θέκλης, η οποία προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες στον κόσμο και υπηρέτησε με απέραντο ζήλο και αγάπη επί 16 να φτάσει την ευρύτερη περιοχή μας, υπάρχει έντονη επιθυμία του συγχωριανού μας να γίνει ένα αφιέρωμα στη μνήμη της. Συγκεκριμένα εκφράστηκε η επιθυμία η πλατεία Καταγγείλου να μετανομαστεί ή ονομαστεί πλατεία Θέκλη Καχρή. Επειδή έξω τη οικογένεια του βοηθεί η προτομή τη αποβιώσεω σα σε σημείο τη πλατεία, παρακαλούμε να μα επιτρέψετε να υλοποιήσουμε αυτή την επιθυμία μα. Δεν είναι λοιπόν αυτό το θέμα σήμερα. Επειδή στην πορεία του χρόνου και πραγματικά η προσφορά τη Θέκλη είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην ολοκομοσία μου είχα χαρακτηρίσει ως γιατρό το φτωχό. Να κάνω μια παρατήρηση στην πρόταση του Προέδρου και θα δώσω και θα του ζητήσω να λάβει τον λόγο ότι είναι σημαντικό σε αυτές τις ονοματοδοσίες να βάζουμε και την ιδιότητα για τη συμπορία του χρόνου, το όνομα δεν λέει κάτι. Άρα θα προτείνω η πρόταση να είναι ως ονοματοδοσία ιατρού Θέκλης Κάχρης. Μας θυμάται την παρουσία του και ο σύζυγος της γιατρού, θα ήθελα να αναπτύξω το λόγο να πει δύο πράγματα. Ο πρόεδρος εδώ, ο κ. Μέξης, ναι. Θα ήθελα και ο κ. Μέξης να πει δύο λόγια. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ το καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο στο χώρο για πρώτη φορά που γίνεται εδώ στην περιοχή μας, περιοχή Γαβρίου, γενικότερα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ιδρούσας.
Όσο αφορά σχετικά με την ονομασία της πλατείας του χωριού μας, θα ήθελα και εγώ από μεγάλη να πω ότι αυτό θα πρέπει να είναι, να γίνει, γιατί η γιατρός μας ήταν μια πολύτιμη στις υπηρεσίες της στο χωριό. Είχαμε όλοι νιώσει την ασφάλεια όσο ήταν η ζωή. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Νομίζω όλοι ξέρετε για, για τις υπηρεσίες που προσέφερε σε εμάς όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία που αμψηφεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Δημάρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Ενότητας Καταγγείλου, ένα τεράστιο ευχαριστώ εκ μέρους εμού και της οικογένειάς μου για την απόφαση ύψης της τιμής στη μνήμη της σύζυγου μου, που για 16 συνεχά χρόνια εντάστηκε και υπηρέτησε την αρχή μας κοινωνία και όπως αποδέχθηκε από όλους εσάς, σαν γιατρός και επιστήμονες, τίμησε τον δρόμο του βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας βοηθές. Πρέπει να τελείσουμε ένας λεπτός υγιής στην μνήμη της έντρης. Θέμα δεύτερο. Αποζημίωση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στη συνεδριά του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας έχει περαστεί η σύντηση. Είναι για τις αποστάσεις, με βάση τις αποστάσεις τις οποίες έχουν οι σύμβουλοι για τη συμμετοχή στα συμβούλια. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Για το ελληνικό ταμείο, ναι, με προβλέπετε με το κανονισμό τα λιγορικά, αλλά δεν έχει τέτοιο αποτελεστική μεθέρα. Λοιπόν, μπορούμε να το βάλουμε μετά, είσαι και σαν εκτός έδρας των συμβούλων, ως υπηγέντων. Για το ελληνικό ταμείο δεν υπάρχει. Δεν έχει τέτοιο αποτελεστική μεθέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε την άξιση του κοινού. Να πω το εξής ότι... Είναι και ο κύριος Μαντώρας παρόν και επειδή τυχάνει να έχουμε συνεδρίαση την Τετάρτη στο Λιμενικό Ταμείο, αφού εξαντλήσουμε τα περιθώρια από το Λιμενικό Ταμείο για τον οποίο γίνεται το ταξίδι, να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή οι σύμβουλοι οι οποίοι ταξιδεύουν στην Τίνο να τους καλύπτει τις αποζημιώσεις, τα έξοδα μετακίνησης. Θα ήθελα να δεσμευτώ, εφόσον και πώς και εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής Υπηρεσίας, να δεσμευτώ ότι εγώ ό,τι πρόκειται να το κάνω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι, αλλά αν δεν υπάρχει νομικό κόλλημα και υπάρχει κόλλημα από το Ελληνικό Ταμείο, πραγματικά δεσμεύω ότι θα το κάνω, γιατί είστε που είστε αρνηστοί, να μην βάζετε το τσέπη σας. Εγγύνεται λοιπόν ο μόνο του δεύτερου. Θέμα τρίτο. Αποδοχή έκταση επιχορήγηση σε εκλογικέ επιτροπέ. Και εδώ σα έχει μοιραστεί η σύγκριση για το ποσό τη έκταση επιχορήγηση είναι 12.195 ευρώ. Εγγύνεται. Εγγύνεται μόνο. Θέμα τέταρτο. Υποβολή πρόταση χρηματοδότηση για την πράξη με τίτλο ανέλυση και επέκταση δημοτικού σχολείου χώρα Δήμου Άνδρου.
στα μέσα της υπαρκόμενης το πόλου 32-94 20 ενάμου 19 πρόσκλησης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του άξονα από 33 βελτίωση βασικών υποδομών, ο οποίος συγκληματοδοτείται από το ΕΦΠΑ με τίτλο υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και εδώ είναι η σύγκριση την οποία κάνει και για το διάλογο των κύριων Κάρα. Εκτός από την ενημέρωση που σας είχα σε σχέση με την πορεία της μελέτης, η οποία είναι θετική και μπορεί εύλογα να δημιουργηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η απορία, αφού έχουμε πάρει απόφαση ήδη για το φιλότιμο, γιατί κάνουμε και αυτό, να συμμεταφέρω την ανησυχία μου που προέκυψε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου ο κ. Θεοδωρικάκος μας αποκάλυψε, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε κάνει συμβάσεις για πάνω από 450 εκατομμύρια έργα και έχουν κατατεθεί για πάνω από 1.200 εκατομμύρια έργα. Όλα αυτά στηριζόταν σε μία σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 134 ευρώ. Αυτό μας δημιούργησε μια εύλογη ανησυχία, παρόλο που είχαμε σοβαρές πιθανότητες. Ήρθαμε σε επικοινωνία με την διαχειριστική αρχή στη ΣΥΡΟ και μας έδωσε το δικαίωμα να καταθέσουμε την πλή πρόταση με το ελεκτικό, ότι αν και εφόσον εγκριθεί στο ΕΣΠΑ, το Δημοτικό Σχολείο της χώρας, θα αποσύρουμε την πρότασή μας από το φιλότιμο. Με αυτή τη λογική, για να μπορέσουμε να έχουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το φέρνουμε σήμερα εδώ και εισηγούμε να ψηφιστεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι ισχύουν και οι δύο παράσεις συναντητές. Με τα ίδια ποσό είναι, είναι διαφορετικό. Να σας πω, στο ΕΣΠΑ η καταληκτική ημερομηνία είναι 31 Οκτωβρίου. Στο φιλότιμο είναι 31 Οκτωβρίου. Εκεί την καταθέσαμε. Επειδή δεν υπάρχουν ακόμα προτάσεις, είχαμε ήδη έτοιμα παράθεση, είμαστε καθόλου ανώνυμοι γιατί χρειάζεται να βάλουμε και την άδεια υποδομής. Και συμφωνήσαμε τη διαχειριστική αρχή ότι θα υπάρχει το ελεκτικό, εάν και εφόσον εγκριθεί στο ΕΣΠΑ, θα αποσύρουμε την χρηματοδότηση από το φιλοδομικό που κάνει διαγραφικό. Απλώς τα πιο σίγουρα χρήματα είναι το ΕΣΠΑ, για τον λόγο που σας είπα είναι το φιλόδομο. Το ποσό είναι το ίδιο της αίτησης. Να σας πω, το ποσό είναι το ποσό του προϋπολογισμού, παρόλο που στο ΕΣΠΑ υπάρχει η ονομαστική τιμή των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην κοινωνία με την διαχειριστική. Μας είπε ότι αυτό είναι αντικειμενικό. Είναι κάτι το οποίο επανακαθορίζεται ανάλογα τις προτάσεις. Και επειδή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν είναι και πολλά τα όριμα έργα, θα προτείνουμε τον διπλό δρόμο μέχρι να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Να ξέρετε ότι μετά την προσφορά του κ. Καμπάνη είναι από τα πιο όριμα έργα που μπορούν να κατατεθούν. Να πω απλά ότι συνεχόμαστε στην εισήγηση να παίρνουμε το Δήμο Σάββατο πριν την διάταξη του Περιφερειακού Πρόγραμμα του Δικαίου. Αποτελεί την ανάλυση τη βαθμού 233-39 από του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άντρου και θα αποσύρει την πρόταση χρηματοδότηση τη πρόσκληση Β του Υπουργείου Εταιρικών του Πρόγραμμα Φιλότητα. Ω επιβεβαίω ο Δήμο Συμβουλίου αναφέρεται και στην εισήγηση. Υπάρχει κάποια αντιδρομική ψήφο. Εκδίδεται το μόνο. Θέμα 5. Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Άντρου στην Γενική Συνέλευση των Δημοτικών τη Ανεπιστημιακή Εταιρεία του Φιλέδου. Κύριε Δήμαρχε. Η πρότασή μας είναι ο κ. Γιαννής και ο κ. Δημιακός. Είναι ένας μέλος με τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού. Υπάρχει κάποια άλλη άποψη από το σώμα. Εγκρίνεται. Κύριε Δημόφωνο. Θέμα 6. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας, Δημοκρασίας και Αξιολόγηση Προσφορών για τη μίσθωση ακινήτου και εγκατάσταση νεματοποιητή. Να ξεκινήσω και να μην ξεκινήσουμε ένα συζήτηση για το πού θα πάει και τι είναι ο νεματοποιητής και πού θα πάνε τα σκουπίδια. Ο τελικός που συζητάμε σήμερα, επιτρέψτε μου, είναι μόνο ο ορισμός της Επιτροπής που θα προχωρήσει σε όλα τα μετά από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το πού θα καταστεί. Δεν συζητάμε σήμερα ούτε το όπλο εγκατάσταση, ούτε το όπλο σκουπίδιο. Μόνο τον ορισμό της Επιτροπής και
φροντίδα του κύριε Δήμαρχε, αν σας εμπνεύω σωστά, ο κύριος Θηνιακός, ο κύριος Στεφάνου. Ο κύριος Θηνιακός, με αναπληρωματικότητα, ο κύριος Στεφάνου, και θα πρέπει να αποταθεί και ένας ένα μέλος από με την αναπληρωτήτα από την αντιπολίτευση. Παρακαλώ, ο κύριος Στεφάνου, αναπληρωματικός, ο κύριος Θηνιακός, βασικός, και κάποιος λέει, ο κύριος Θηνιακός, ο κύριος Σταυράκος από την αναπληρωτήτα. Ο κύριος Σταυράκος, με αναπληρωματικό, τον κύριο Αδάμι. Εδώ πέρα λέει η πράξη αυτή, αναφέρει το εξή, η δημοκρασία είναι νεολογική, φανερή και προφορική. Διεξάγεται μέσα σε δύο φάσεις, μετά από την ουσία και τη διακίνηση. Η πρώτη φάση ποια είναι? Διότι κατά τη δεύτερη φάση διεξάγεται η δημοκρασία από την Τριμελή Επιτροπή που ορίζουμε σήμερα. Οι δύο φάσεις είναι η προκήρυξη και η απόφαση. Η προκήρυξη της και μετά η αφόρμαση και η απόφαση. Ναι, πρώτοι καλούμε κάποιους όπως πρέπει και στη συνέχεια τους ακούμε ποιος είναι τα λόγα να είναι σαν. Καταρχίζονται όλες τις δημοκρασίες για την πρόσκληση της υπερδέντας. Αυτό είναι αυτή η πρώτη κίνηση. Στη συνέχεια η πρόσκληση της υπερδέντας. Η πρόσκληση του πρώτου βήμα και στη συνέχεια είναι η απλώση και η επιλογή του ανάλογου. Εντείνατε λοιπόν. Ομόφωνα. Εντείνατε ομόφωνα. Θέμα εδώ. Ανανέωση πιστωμάτων Δήμου Άνθρωπο έτους 2020. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση, γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ότι εκ παραδρομής θα αφαιρεθεί είναι το 10 αναδρομική ΕΠΕ 66.000 μίστομα ενδιαφέρον χώρο εγκατάσταση από το πιστή περί στο Ροπέδα. Αυτή δεν είναι ανανεώνεται γιατί είναι ήδη σκήνη με το έχει χρόνια αποστάτηση και επειδή έχει μείνει με την κατάσταση δεν το εισάγουμε σήμερα σαν ανανέωση αυτής της. Μας είπατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μιλήσω ότι αυτό το κτίριο νομίζω από την προηγούμενη δημοτική εκκλησία ήταν ότι θα φτιάχναμε σε αυτή τη βία και ότι ζητήσατε παράταση για το 19 και μετά τι έγινε και τώρα που δεν παίρνει το κτίριο το. Να κάνω ένα σχολείο, είπαμε εκεί, ότι πραγματικά είναι περίεργο το γεγονός ότι ζητάτε διευκρινίσεις προς τα πιστώματα. Επειδή ακριβώς είναι μια τυπική διαδικασία και έτσι δεν την αντιμετώπισα και εγώ, είναι μια ανανέωση που γίνεται κάθε χρόνο στα συγκεκριμένα πιστώματα. Αν θέλετε διευκρινίσεις, μπορεί να σας δώσει ο κ. Σουσούδης, είναι κάτι που αναλαμβάνει την τελευταία 5 χρόνια που είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς αυτό που ζητάτε διευκρινίσεις, επειδή υπήρχε το πρόβλημα ότι είχε εκδοθεί το. Είχε εκδηλωθεί η απόφαση να το ξενικιάσουν, αν είχαν μείνει μέσα τα πράγματα. Είναι μια παράταση που εξελίσσεται μέχρι να ολοκληρωθεί η εκένωση του χώρου. Ως προς τα υπόλοιπα, όπως είχα σας σύνομαι τα μισθώματα, δεν θα σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί είναι μια τυπική διαδικασία που επαναλαμβάνει τόσα χρόνια. Αν θέλετε όμως, είναι στη διάθεσή σας. Να ξεκαθαρίσω πράγμα. Δεν κατάλαβα κάτι που έγραψα. Το 8 είναι για το 19. Γιατί δεν το παρατείνουμε τώρα. Παράταση τη μίσου από το 19 έω 31, 10, 19, γιατί πρέπει είναι ακόμα δεν έχουν πει τα πράγματα μέσα. Και επειδή είναι το 10 το 19 και ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο χώρο, προφανώ παρατείνουμε για το 20 και όσο πιέζεται να παρατείνουμε μέσα. Η ερώτηση είναι λοιπόν για να είναι σαν να το εξηγεί τι μέρε πριν είπαμε ότι τα πράγματα του τοπίου δεν θα μισθωθεί. Τους όρους σύμβασης και τη σκοπιμότητα αν πρέπει να υπάρχουν αυτοί. Είναι αυτό που θέλω να μιλήσω. Ούτε να μην πούμε αν χρειάζεται, ούτε δεν χρειάζεται, ούτε θέση. Αλλά δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό ακριβώς σας διευκρίνησα.
αυτά τα μισθώματα έπρεπε να λάβει από το 2014 που είστε δημοτικό σύμβουλο σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Αν έχει προκύψει κάποιο καινούριο, να σα στείλουμε. Αλλά καθώ δεν έχετε λάβει. Άρα, 5 χρόνια ψηφίζατε τι ανανεώσει χωρί να ξέρετε τα μισθώματα. Τώρα σα έρχεται στο ενδιαφέρον. Τα μισθωτήρια αυτά που έρχονται, καταρχά, μια και ξεκινάω να πω λίγο δύο λόγια, θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που βρισκόμαστε στο Λάβρο και κάνουμε πραγματικά το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ για πρώτη φορά. Είναι μια πολύ καλή κίνηση. Θα σας καλωσορίσω και εγώ εδώ πέρα στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου που εξάγεται το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο που είστε πολύ σκόμος σήμερα εδώ. Θα ήθελα να πω για τα μισθώματα ότι τα μισθωτήρια, όλα τα μισθωτήρια προέρχονται από τους πρώην τιμούς. Δεν είναι μόνο από το 2014, δεν έχουμε κάνει κανένα μισθωτήριο, αν εξαιρέσει κανείς το ότι ξεπρέξαμε το μισθωτήριο του δημοτικοποίητη στα δοπέδα, όπου το πληρώσαμε από το 2011 που δεν είχε πληρωθεί ποτέ. Είχαμε πάρει όμως την απόφαση, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή στο Πόρθι φτιάχτηκε, επιμερώνοντας ότι πληρώθηκε το καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο και θεωρήσαμε λοιπόν ότι το παλιό δημαρχείο του Πορθίου θα μπορούσε να γίνει κάποιος άλλος χώρος και μια και είχαν νοικιαστεί τρεις αίθουσες αποθήκες, είχαμε πει ότι θα ξενοικιάσουμε τις δύο, μιας και υπάρχουν χώροι στο Πόρθι. Για κάποιους λόγους έμειναν κάποια αρχεία μέσα, κάποιες δραστηριότητες όπως το Live. Θεωρώ λοιπόν ότι με μία αίθουσα, εγώ προσωπικά θεωρώ με μία αίθουσα στο Πόρθι, μία αποθήκη, ο Δήμος δεν έχει κανένα πρόβλημα και μπορεί λοιπόν τα δύο μισθωτήρια, ο Δήμος έστω και τώρα, να μην τα συνεχίσει. Είναι απόφαση τη δικιά σας. Για να ψηφίσετε. Κύριε Πρόεδρε, ένα προβληματισμό θέλω να θέσω. Εγώ πρώτη φορά βλέπω ο Δημοτικός Σύμβουλος, δεν γνώριζα ότι πληρώνει ο Δήμος μισθώματα σε μονές για πηγές. Δεν ξέρω αν είναι πηγές ή αν είναι γεωτρήσεις. Βλέπω αρκετές εδώ σε αυτό το πίνακα που έχω στα χέρια μου. Και εγώ ως πρώην πρόεδρος της Αθηνικής Κοινότητας του Πορθίου με αφορούσε και η γη Αλληνού από την οποία ενεργόταν τα Ιδρώνια. Και όλα αυτά τα χρόνια αντιμετώπισα πρόβλημα με τους ανθρώπους εκείνης της περιοχής οι οποίοι διεκδικούσαν και έπαιρναν αυτό το νερό για τα κτήματά τους. Απλώς θα ένα προβληματισμό να θέσω αν πλέον θεωρώ. Από όσο γνωρίζω, η Εθνική Νομοθεσία έχει ορίσει ότι τα νερά είναι δημόσιο αγαθό. Και έχουν κλείσει μια διαδικασία καταγραφή των νερών, γεωτρήσεων κλπ. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλέον σκόπιμο ο Δήμος να πληρώνει μισθώματα στις μονές. Επίσης, θα ήθελα να υπάρξει μια ενημέρωση στους πρόεδρους των κοινοτήτων όσον αφορά τα μισθωτήρια συμβόλαια αυτά που αφορούν τις περιοχές. Δηλαδή, εγώ ως πρόεδρος της Κοινότητας Πορθίου δεν γνώριζα ότι υπήρχε μισθωτήριο με συγκεκριμένη πηγή, άρα δεν γνώριζα ποιες ήταν οι υποχρεώσεις ή ποιες ήταν τα δικαιώματα που είχα έναντι των ανθρώπων που διεκδικούσαν το νερό. Αυτό ευχαριστώ. Όσον αφορά το νομικό ζήτημα που θέσατε για τα νόμο, θα σας πω ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Το νερό είναι με δημόσιο αγαθό, αλλά ανήκει στην ιδιοθήκη της πηγής μέσα στο αγίδωτο το οποίο βρίσκεται και βγαίνει στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν από αυτή που βγαίνει στην επιφάνεια σε μια ιδιωτική πηγή και πρέπει να το πιάσουμε όσον αφορά τους προστάτες και αυτοί έχουν δικαίωμα το οποίο προστατεύεται η δουλειά τους από αμνημονές των χρόνων που μάλλον στην επιφάνεια. Και θα ξέρει πολύ καλά και ο συνάδελφος έχει κάνει διατηρήσεις στο κοινό ζήτημα. Άρα δεν υπάρχει κάποιο νομικό πρόβλημα, πραγματικά εκεί δεν υπάρχει θέμα με τους προστάτες όταν πρέπει να φωτίσουμε, να πάρουμε το δικό του όρο να το πάρουμε και το υπόλοιπο αυτό το οποίο επηδιάζουμε για την διευθυντή. Τώρα, αν τα μισθωτήρια θα πρέπει ο πρόεδρο να τα αναζητήσει στο Δήμο για να δει τι συνδικέ του ειδικού όρου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρουμε την ιδιότητα. Ο όρο είναι ότι το νερό νοικιάζεται για την ίδρυση του κοριού τάδε. Λοιπόν, υπάρχει εδώ να το κλείσουμε γιατί νομίζω ότι είναι πολύ. Παρακαλώ, κύριε Μαμάη. Ενημερωτικά μόνο να πω ότι στο παρελθόν εδώ είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε συμβόλαιο με τη Μόνη Ζωδόφου Πηγής. Είχαμε κάνει τη γεώτρηση στον Άγιο Σάββα. Και φαντάζομαι τώρα πάλι ότι θα είναι σε φάση που θέλει να ανανέωσε. Ήταν ο σαρετές του συμβόλαιο. Γιατί δεν μπορούσαμε να να κάνουμε τη γεώτρηση, γιατί δεν μπορούσαμε να το διευθυνσία της Μόνης. Εδώ και όλα αυτά είναι από την αποκλή των κοινοτήτων, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σούρης και όπως σωστά παρατήρησε η παλαιά πρόεδρό σας. Λοιπόν,
υπάρχει κάποια κριτική σύμβουλος εδώ. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν από το ίδιο είπετε το 8, προχωράτε με το 19 που ούτως ή άλλως είμαστε ακόμα μέσα, για τους 2 Αυγουστή. Νομίζω ότι αναλύσαμε στο 7. Υπάρχει εδώ κάποια κριτική σύμβουλος το 8. Όχι. Άρα λοιπόν και το 8 και η ίδια είναι το μόνο. Θέμα 1. Ανανέωση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Άρτου και ΟΑΕΠ. Αφορά λοιπόν το, τα γραφεία καταπληκτή, νομίζω στην Ιδρούσα και στη χώρα, αν έχω το πολύ του ΟΑΕΠ. Υπάρχει εδώ κάποια ερώτηση. Έχουμε κάνει το πρώτο έτοιμα και αναμένουμε ότι θα έρθει σε επόμενο σημείο. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Αντιλητή ψήφο. Εγγύεται το μόνο και το 9. Μακάρι να μείνουμε έτσι. Θέμα 10. Υπομονή πρόταση επανοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος 2 της πράξης με κέντρο εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων των μέσων βιοπροστασίας στις κοινωνικές μονάδες της χώρας. Έχετε την εισήγηση του κυρίου Γρηγόρα, νομίζω ότι κάποτε πήρε ο Γρηγόρα, μαζί ευχόμαστε. Αν θέλετε κάποια διευκρίνηση με αυτόν, μπορείτε να το. Από το 2018 έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη φυλοπροστασίας για όλα τα σχολεία, όλες τις σχολικές μονάδες. Έχει υπογραφεί ήδη σύμβαση. Έχουν εκπονηθεί ή 3-4 μελέτες. Είναι για 17 σχολικά κτίρια. Και εδώ με μεγάλη χαρά βλέπω ότι ο φιλόδημος, γιατί είναι καλό να γίνεται η μελέτη, αλλά πρέπει να βάλουμε τα χρήματα μετά που θα καλύψουν αυτά που ζητάει η μελέτη. Από ό,τι βλέπω είναι και για υλοποίηση. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει υπογραφεί, όπως είπα, η σύμβαση και για το 2019 για τα υπόλοιπα σχολικά κτίρια. Αν θυμάμαι καλά, έχουν γίνει 4-5 και είναι τα υπόλοιπα 12. Αλλά δεν το γνωρίζω σίγουρα, αυτό θα το έχετε εσείς στην τεχνική υπηρεσία να το γνωρίζει, που έχει καταθέσει ο μελετητής τις μελέτες. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η πυροπροστασία αυτή να γίνει πράξη, γιατί πραγματικά κοστίζει, ειδικά σε μερικές σχολικές μονάδες, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Δεν είναι κάποιο τεχνικό τελειοποιείο και γιατί πόσο και επιτείνει στην συγκεκριμένη πρόταση. Δηλαδή, ερχόμαστε μόνο να συγκρίνουμε συμμετέχει, τώρα δεν ξέρουμε γιατί πόσο. Θα πω ότι ήδη έχουμε παραλάβει 2 μελέτες πυροπροστασίας και ασφάλειας. Από την κυρία Παπαχρήστου που καταναθέσει κύριε Σουσούδη. Έχουμε έρθει σε ειδήσει συνεννόηση και παρόλο που έχει υπογραφεί σήμαση επειδή ο Δήμος μπορεί να κλειτώσει τα λεφτά αυτά γιατί χρηματοδοτεί και τη μελέτη και τα μέσα της υπερασφάλειας, αυτά που η κοπέλα έχει εκπονήσει παρόλο που έχουμε το δημολόγιο αντέρους προσφάλεια, αυτά που έχει εκπονήσει θα τα πληρωθεί και να έρθουν σε μια συμφωνία για να μπορέσουμε να τα γλιτώσουμε μέσω του φιλόδεμου και τα χρήματα της μελέτης, αλλά και τα χρήματα το υλικό που λέγεται για την ασφάλεια. Δηλαδή εννοείται ότι δεν θα συνεχίσει να συνεχιστούν οι μελέτες και τα σχολικά κτίρια. Θα γίνει ένα διαγωνισμό για να γίνει. Γιατί για αυτές οι μελέτες από το πρόγραμμα φιλόδημος θα είχαμε πάλι να μειωθούν. Τα 44.000 έχουν κάνει πάλι. Πέρυσι. Είναι κάτι διαφορετικό, έχει πάει σε άλλο πρόγραμμα. Είναι από το φιλόδημο, πάλι. Είναι από το φιλόδημο, πάλι. Επειδή πρόσωπο και το φιλόδημο πήγε τώρα, και γι' αυτό έτσι πρέπει να το σχολείο να καταθέσουμε, δεν ξέρω ποιο φιλόδημο πήγαμε στα χρήματα, αλλά η αίτηση για το φιλόδημο είναι τώρα. Αυτή την απόσταση πρέπει να είναι τώρα. Αν εσεί θα έχετε εντάξει το φιλόδημο, χωρίς να έχει η πρόσκληση, δεν ξέρω. Αλλά τώρα είναι η πρόσκληση και τώρα εντάσσονται στο φιλόδημο. Το 2 τώρα. Ενημερωτικά. Ο φιλόδημος το 2018 έδωσε για τα σχολικά κτίρια κάποια χρήματα. Ο Δήμος μας διεκδίκησε και πήρε 44.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι γνωστό και σε όλο το δημοτικό σχολείο το έχουμε πέρασει. Δεν είναι κάτι γέννημα. 44.000 στο φιλόδημο. Απλά μήπως. Το 18. Ναι. 44.000 στο φιλόδημο. Εδώ πέρα τι άλλο. Εδώ το 2. Εγώ θα κάνουμε όλο.
Θέλει πολύ περισσότερα χρήματα από το να γίνει η μελέτη. Και τα 76.000 δεν ξέρω κατά πόσο θα φτάσουν για τι 17 σχολικές μονάδες να υλοποιηθεί η μελέτη των 17 σχολικών μονάδων. Δεν διαφωνούμε, απλά θα έλεγα η εκπόνηση των μελετών ήδη προχωράει και να βάλουμε αυτά που θέλουν οι μελέτες για να υλοποιηθούν ως έργα, να τα βάλουμε στο φιλότιμο 2 που καλώς το πάτε και το ξεκινήσατε και ευτυχώ μια εβδομάδα. Γιατί είχαμε μεγάλο πρόβλημα οικονομικό και το πώ θα υλοποιηθεί. Αν δεν μιλάμε σωστά, είναι το πρόγραμμα με το οποίο έγινε ο χώρο του σχολείου προ το σχολείο. Και τώρα με την προστασία. Σε ποιον άλλο Στο σε αυτό το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν μπορεί να μπει και το ΚΠΕ Κορδίου. Γενικά, αν μπορεί να μπει και το ΚΠΕ. Νομίζω ότι έχει συνεδριφθεί. Γιατί φιλοξενεί παιδιά και δεν ξέρω και για τι κατασκευέ που λειτουργούν σε κάποιου χώρου όπω τα Τρομάρχια και το Μοναστήρι τη Αγία Ειρήνη. Μήπω πρέπει να επιμεληθούμε και γιατί δεν είναι κινητήματο, δεν ξέρω. Αλλά επειδή είναι παιδιά και κατασκευή και εγώ έχω λάβει κάποια ειδοποίηση από την προστασία. Όχι, δεν είναι σχολικέ μονάδε. Καθαρά. Έπεσε σύναψη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Άνθρωπου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση τη πράξη με τίτλο Κατασκευή νέου γηπέδου 5x5 του Δήμου Άνθρωπου, 5x5 στην χώρα. Η εισήγηση είναι του κυρίου Ισύπηρου Θεολάδου και τη κυρία Βραδιάρου, σε εκπαιδευτή. Η συγκεκριμένη περιπτώση την έκλεισε τη σύναψη προγραμματική σύμβαση με βάση πάνω από 100 του Καλλικράτη. Με τίτλο Κατασκευή νέου γηπέδου 5x5 του Μάνου. Σε αυτό το σχέδιο αποκολληθεί και αποτελεί αναπόσπαστο το μέρο τη παρούσα απόφαση και εξοδεί το Δήμαρχο για την υπογραφή τη συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση. Έγινε και όλο το σχέδιο τη προγραμματική σύμβαση. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό το έργο, αυτό το γήπεδο που δεν λειτουργείται, που το είχαμε διεκδικήσει και το πήραμε από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού πέρυσι, δημοκρατήθηκε αν νομίζω και υπάρχει ανάδοχο. Η προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί ξανά, έτσι σας έχουν πει, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Έχει γίνει ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός έγινε, η χρηματοδότηση εγκλήθηκε, έγινε ο διαγωνισμός, υπήρξε ανάδοχος, απλά για να πάρουμε τα χρήματα. Θέλω να πω πώς έγινε ο διαγωνισμός αφού τα χρήματα δεν πήγαν σε κωδικό. Έχετε υπογράψει τις προγραμματικές μας για να πάρουμε τα χρήματα στα δήματα. Έγιναν όλες οι διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν, έγινε ο διαγωνισμός από την Διεθνική Υπηρεσία, έγινε ο διαγωνισμός για το έργο και θεωρώ ότι η χρηματοδότηση υπήρχε το πρόγραμμα Δημοσίου Επενδύσεων, Υπουργείου Αθλητισμού και προχωρήσαμε κανονικά. Απλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπήρξε πρόβλημα δηλαδή στο πώς θα γίνει η χρηματοδότηση. Πώς έγινε ο διαγωνισμός αν δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Υπάρχει ανάδοχος. Ο ανάδοχος που έχει προκύψει, η Σίδωρε, που είναι σίδωρος
Δεν θα συνεχίσει αυτό, θα ξαναγίνει διαγωνισμό. Όχι, όχι, θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει. Πώ λοιπόν, πάνω σε ποια βάση, σε ποιο κωδικό χρημάτων προχώρησε αυτό ο διαγωνισμό, ή απλά ήταν μια δυτική διαδικασία να ξαναγίνει η προγραμματική σύμβαση. Στη διαδικασία μα ζητήσανε να κάνουμε νέα προγραμματική σύμβαση. Νέα προγραμματική σύμβαση. Λόγω αλλαγή. Σα έχει αποσταλεί και το κάνει το έχει υπογραφεί, έχει προχωρήσει κανονικά. Απλά μου κάνει εντύπωση πώ ξανακάνουν την προγραμματική σύμβαση με τον διαγωνισμό που ήδη έτρεξε. Αυτό. Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα, αυτό το λέω. Όχι, υπάρχει το ένα από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Ελληνική Γραμματεία Πολιτισμού, από ό,τι βλέπω είναι 21 του 19. Και λέει τώρα που έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, και εκτεθεί το μήπως από τα αρμόδια οργανώσει, θα πρέπει να στείλουμε 4 προγραμματικά σχέδια της προγραμματικής σύμβασης. Και ταυτόχρονα μας έδειξε ένα email προς διευθυντή όπως σε εμάς είναι αυτό, να προχωρήσουμε μετά δηλαδή από το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού. Μας έδωσε ένα από την δική μας υπηρεσία μαζί με την εισήγηση για την υπογραφή. Είναι η συνήθεια της εγγραφείας για να προχωρήσουμε εδώ. Παρακαλώ, υπάρχει κάποια αντίθετη ψήφος. Όχι. Είναι το μόνο. Θέμα 12. Καθορισμός ανώτατο βοήθεια επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αρετών του Δήμου Άγγλου. Είναι λοιπόν εδώ όλοι από 60 και η Δημοτική Σύμβουλη 30. Δεν ξέρω τι δεν κάνουμε, αλλά ότι εκκρίνεται ένα θετικό θέμα το οποίο πρέπει να περάσει. Εσύ που περαστεί η σύγκριση, κάνε τα σειρά, δεν θέλει να δω. Υπάρχει κάποια ερώτηση από τους επικεφαλείς. Μπορεί, 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 να είμαι σίγουρος, να μπορέσουμε να καλύψουμε Θέμα 13. Έγκριση συνάντηση προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Άνδρου και Περιφέρειου του Αιγαίου για το έργο Πρόγραμμα Καταπολέμησης των Κουρουπιών των Αέτρων των Ρετών, μάλλον του 2023. Είναι λοιπόν εδώ το έργο από τον κύριο Γραμμή που χρειάζεται, σε γυμναστή. Παρακαλώ, υπάρχει μια ερώτηση, τοποθέτηση. Αρνητική ψήφος, εγκρίνεται το μόχρονο. Θέμα 14. Ανανέωση παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κατακλείδου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Άγιος Ιωάννης Κοντός. Υπάρχουν όλα τα δικαιολογικά. Εκείνο το μόνο. Θέμα 15. Ανανέωση παραχώρηση του παλιού Δημοτικού Σχολείου και της Διαδικής Στρατείας Παλαιού. Λοιπόν, πέρα από τις κυρίες Σουκλάς Ιγάρα. Εκείνο το μόνο. Εκείνο το μόνο. Και πάμε στο 16. Λοιπόν. Εκκλείνεται το μόνο. Επειδή εδώ... Yes. Όχι θα πείσω. Θα τηρηθεί λοιπόν ο κανονισμός, απόλυτα. Μιλούν οι επικεφαλής...